η εντολή ή transmit. Με αυτή την εντολή το πρόγραμμα προετοιμάζει ένα αρχείο σε περίπτωση που θέλουμε να το μεταφέρουμε μέσω διαδικτύου, μέσω email. Με αυτή την εντολή το πρόγραμμα συμπιέζει κάποια αρχεία που μας ενδιαφέρουν, είτε μεμονωμένα είτε αυτό που δουλεύουμε, είτε κάποιον συνδυασμό. Έστω ότι έχουμε ανοιχτό αυτή τη στιγμή αυτό το αρχείο, και πληκτρολογούμε την εντολή E-Transmit. Βλέπουμε ότι ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Create Transmitter όπου μπορούμε να επιλέξουμε ποια στοιχεία του τρέχοντος αρχείου που δουλεύουμε θα συμπιεστούν. Μπορούν να είναι στοιχεία μόνο του τρέχοντος αρχείου ή με το Add File να προσθέσουμε όποιο αρχείο θέλουμε. Δεν χρειάζονται πολλές και ιδιαίτερες ρυθμίσεις, επειδή γενικά είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Μόλις επιλέξουμε το αρχείο μας ή τα αρχεία που μας ενδιαφέρουν, πατάμε OK και επιλέγουμε αμέσως την τοποθεσία στην οποία θα δημιουργηθεί το συμπιεσμένο αρχείο. Από εδώ μπορούμε να επιλέξουμε τύπο αρχείου αποθήκευσης. δίνουμε το όνομα που επιθυμούμε και πατώντας Save το αρχείο δημιουργήθηκε.